στο βήμα το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα για την ομιλία. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα εδώ από τη Λαμία απευθυνόμαστε στους εργάτες, στους υπάλληλους, στους άνεργους, στους ανθρώπους συνολικά του Μόχθου, στα νέα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που ζουν εδώ στις πόλεις και τα χωριά της Φθιώτιδας. Σας καλούμε να συμπορευτείτε με το ΚΚΕ στις καθημερινές μάχες για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε αυτά τα χρόνια της κρίσης, αλλά και για να διεκδικήσουμε όλα όσα μπορούμε να έχουμε για να ζούμε ικανοποιώντας τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες μας. Σας καλούμε να συμπορευτείτε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Με ισχυρό ΚΚΕ παντού μπορούμε και στη Λαμία και σε όλη τη Φθιώτιδα να κάνουμε την πραγματική διαφορά με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Και αυτό σημαίνει να δεχτούν ένα μεγάλο πλήγμα τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου, τα κόμματα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα διάφορα συνεταιράκια τους. Όλοι αυτοί που θέλουν να έχουν λιμένα τα χέρια για να συνεχίζουν ανενόχλητοι να ξεζουμίζουν τον ελληνικό λαό, στηρίζοντας τα κέρδη μόνο του μεγάλου κεφαλαίου, κουκουλώνοντας τη φτώχεια, την ανεργία, συνεχίζοντας την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή μας και ευρύτερα. Κάνουμε την πραγματική διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ στις ευρωεκλογές της 26 Μαΐου για να στείλουμε μήνυμα μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυσαρέσκεια απέναντι σε αυτή την ένωση την ιμπεριαλιστική, την ένωση των καπιταλιστών που γίνεται όλο και χειρότερη, γιατί όλο και χειρότερος γίνεται ο ίδιος ο καπιταλισμός. Σημαίνει να γκρεμιστεί πανελλαδικά επίσης η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση, αυτά τα τσιράκια του συστήματος να μην έχουν τόπο να σταθούν πουθενά, να γυρίσουν πίσω στα λαγούμια τους. Κάνουμε την πραγματική διαφορά στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, σημαίνει λιγότεροι δήμαρχοι και περιφερειάρχες μεσάζοντες των μεγάλων επιχειρηματικών οικονομικών συμφερόντων σε κάθε περιοχή, οι οποίοι πάντα είναι πρόθυμοι να εξειδικεύουν τη συνολική αντιλαϊκή πολιτική σε τοπικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο. Σημαίνει δηλαδή ενίσχυση της λαϊκής εισπύρωσης και στην περιφέρεια και στους δήμους, ιδιαίτερα εδώ στο Δήμο της Λαμίας, αλλά και σε όλους τους δήμους της Φθιώτιδας, της Ευρυτανίας, όλης της Στερεάς, με περισσότερους δημοτικούς περιφερειακούς συμβούλους. Για να έχουν φωνή στα τοπικά όργανα οι ίδιοι οι εργάτες, οι άνεργοι, οι άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων, οι νέοι και οι νέες. Για να έχουν όλοι αυτοί ένα ακόμη στήριγμα, πραγματικό αποκούμπι στον καθημερινό αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των κομμάτων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, του μεγάλου κεφαλαίου, θα είναι η γνήσια λαϊκή απάντηση σε αυτή την ενιαία επίθεση που εξαπολύουν όλες οι μέχρι σήμερα αστικές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες ως στηρίγματα όλων των παραπάνω. Και αυτό όντως θα είναι ένα διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα. Και όχι ένα αποτέλεσμα που θα λύνει τα χέρια του πολιτικού προσωπικού της άρχουσας τάξης και των διαφόρων ιμπεριαλιστικών οργανισμών, αλλά θα τους βάζει καθημερινά εμπόδια στο αντιλαϊκό τους έργο, για να μπορεί σήμερα τουλάχιστον ο λαός μας να κερδίζει χρόνο, για να οργανώνεται, να ετοιμάζει, να προετοιμάζει την αντεπίθεσή του. Γιατί η απάντηση του λαού στην ενιαία επίθεση που δέχεται από όλους αυτούς είναι μόνον η αντεπίθεση με ισχυρό ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο κύριος Τσίπρας με τη δήθεν προοδευτική συμμαχία του και η Νέα Δημοκρατία με το δήθεν μέτωπό της ενάντια στο λαϊκισμό προσπαθούν πάλι να δημιουργήσουν ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές για να εγκλωβίσουν τους εργαζόμενους, το λαό μας, ανάμεσά τους, αλλά και για να κρύψουν την πραγματική σύγκλισή τους στα στρατηγικά, στα μεγάλα ζητήματα του λαού και του τόπου. Γι' αυτό και σηκώνουν, όπως βλέπουμε και οι δυο, τα σκάνδαλα και τη σκανδαλολογία, Νοβάρτης Γκέιτ ο ένας, Πετσίτης Γκέιτ ο άλλος. Όσο απαραίτητο είναι να μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, να διερευνηθούν όλα και για όλους όσοι είναι υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, άλλο τόσο απαραίτητο είναι ο ελληνικός λαός να δει την πραγματική σαπίλα, την πραγματική διαφθορά που τρέφει όλους αυτούς και κάνουν τα σκάνδαλα, και να τους γυρίσει όλους αυτούς οριστικά την πλάτη. Και εδώ που τα λέμε, τι σόι προοδευτική συμμαχία είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ με τα ακροδεξιά απομεινάρια της συγκυβέρνησης με τους πρώην ανέλ του Καμένου, με τους χρεοκοπημένους όλους των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, τους τυχοδιώκτες, γυρολόγους της πολιτικής που κάθε τρεις και λίγο αναζητούν στέγη σε διάφορα αστικά κόμματα με εργατοπατέρες αλλά και στελέχη και υπουργούς από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Γιατί προφανώς πρόοδος για τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του είναι και τα μνημόνια που φτωχοποίησαν το λαό μας. Τα μνημόνια που αποτέλεσαν τα χρήσιμα εργαλεία του μεγάλου κεφαλαίου για να εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις με βίαιο τρόπο αυτές τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις αυτά τα χρόνια, που τσάκισαν κυριολεκτικά τα εργασιακά δικαιώματα, γύρισαν τις γενιές, τις νέες γενιές κυρίως, δεκαετίες πίσω. Πρόοδος, βλέπετε, για το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη, την οποία μάλιστα μας τη σερβίρει και ως δίκαιη ανάπτυξη. Ξέρουμε όμως πως πρόκειται για πέρα άδικη, γιατί έχει ως κριτήριο όχι τις ανάγκες του λαού, αλλά μόνο τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Πρόοδος για το ΣΥΡΙΖΑ είναι, από ό,τι φαίνεται, και τα επικίνδυνα σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, που έχει αναλάβει ο ίδιος πρωταρχικά και κύρια να προωθήσει στην περιοχή, όπως έκανε και με την πρόσφατη Συμφωνία των Πρεσπών, μια συμφωνία αμερικανονατοϊκή με σπέρματα αλυτρωτισμού, που όχι μόνο δεν λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα ανάμεσα στους δύο λαούς, στις δύο χώρες, αλλά δημιουργεί και άλλα περισσότερα. Όμως σε τούτο εδώ τον τόπο, οι εργάτες στα εργοστάσια, οι άνεργοι, οι φτωχοί αγρότες, οι επαγγελματίες, ακόμα και τα νέα παιδιά που μπορεί να μην έχουν ακόμα μεγάλη εμπειρία από το κίνημα, από αγώνες, ξέρουν όμως ότι πρόοδος σημαίνει να αγωνίζομαι, σημαίνει διεκδικώ τη βελτίωση της ζωής μου, ανοίγω το δρόμο προς κάτι καλύτερο. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο,
υπάρχουν μεγάλες αγωνιστικές παρακαταθήκες από σημαντικούς ταξικούς αγώνες, όπως η μεγάλη απεργία της Λάρκο το 1977, αυτός ο μεγαλειώδης απεργιακός αγώνας των 110 ημερών που πρέπει να τον θυμούμαστε, που εξελίχθηκε σε μετοπική σύγκρουση της εργατικής τάξης με το μεγάλο κεφάλαιο. Τι θυμόμαστε από αυτό το μεγαλειώδη αγώνα? Την απόφαση των εργατών για απεργιακή διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Τις σκληρές μάχες με την εργοδοσία τότε του Μποδοσάκη και την τότε κυβέρνηση. Τους ελιγμούς των διαφόρων αστικών κομμάτων, τους εκβιασμούς, τη βία, την τρομοκρατία, αλλά και την ατσάλινη ενότητα των εργατών, την αλληλεγγύη στους απεργούς που ξεπέρασε τα σύνορα του νομού μας, αλλά και της χώρας ολάκερης. Και τελικά θυμόμαστε τη νίκη των εργατών. Ο αγώνας της Λάρκο ήταν ένας αγώνας για καλύτερους μισθούς, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για τον ίδιο τον αέρα που ανέπνεαν οι εργαζόμενοι, μια μάχη για τη ζωή των οικογενειών τους. Οι αγώνες της Λάρκο της δεκαετίας του 70 αλλά και του 80 μετά είναι η απόδειξη ότι προοδευτικό είναι να μην συμβιβάζεσαι, να μην υποτάσσεσαι κάθε φορά σε διάφορους αρνητικούς συσχετισμούς, αλλά να παλεύεις για να τους αλλάξεις και τελικά να τους ανατρέψεις. Σήμερα το σύγχρονο, το προοδευτικό, είναι η πάλι για τις σύγχρονες πραγματικά εργατικές λαϊκές ανάγκες. Είναι η πάλι για το ξύλωμα όλων των μνημονιακών αντιλαϊκών νόμων. Είναι η εναντίωση στα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Είναι η πάλι που έχει ως προοπτική μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας, συνολικά της οικονομίας, με το λαό πραγματικά στην εξουσία και ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Και επειδή ανέφερα τη Λάρκο, μιλάμε για ένα σημαντικό πλούτο που μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των εργαζομένων και για την ικανοποίηση όλων των αναγκών, των λαϊκών αναγκών, και για την αξιοποίηση του μεταλλευτικού πλούτου της πατρίδας μας. Γιατί η Λάρκο διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα και είναι μια από τις κύριες παραγωγικές πηγές νικελίου στην Ευρώπη. Ποια είναι όμως η κατάσταση σήμερα? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με βάση το στρατηγικό σχέδιο που έχει παρουσιάσει, οδηγεί τη Λάρκο στα πρόθυρα της πλήρους ιδιωτικοποίησης, αφού επί της ουσίας η σύμβαση με τη ΔΕΗ και το πρόστιμο των κρατικών ενισχύσεων που επιτρέπει είναι τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση των σχεδίων τους για την εκποίηση της Λάρκο. Σε αυτή την εξέλιξη έχουν βάλει όλοι το χεράκι τους. Η ιδιωτικοποίηση της Λάρκο έγινε μνημονιακή δέσμευση, βλέπετε, από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά αποφάσισε την ένταξή της στο ΤΑΙΠΕΔ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε σχέδιο ιδιωτικοποίησης της Λάρκο σε τρία κομμάτια, με όρο στο σχέδιο αυτό ότι αυτός ή αυτοί που τέλος πάντων θα πάρουν αυτά τα κομμάτια δεν θα είναι υποχρεωμένοι να κρατήσουν τον παραγωγικό της χαρακτήρα, λέει η απόφαση. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση αποδέχτηκε αυτά τα σχέδια τότε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα έριξε το πρόστιμο των 136 εκατομμυρίων ευρώ για τις κρατικές λεγόμενες ενισχύσεις, με την υποσημείωση ότι το πρόστιμο δεν υφίσταται σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης. Παράλληλα, η κατεύθυνση για την παραπέρα εκποίηση της Λάρκο, η μετατροπή της περιοχής της Φθιώτιδας σε κόμβο ενέργειας και μεταφορών είναι πλέον ορατή, αφού οι κυβερνήσεις και η περιφέρεια ενέκριναν σωρία αποφάσεων σε αυτή την κατεύθυνση για να πρικίσουν τη Λάρκο, όπως ενέκριναν στη θυγατρική της Λάρκο και υλοποιήθηκε η κατασκευή χυτά στη θέση Λιάβδα ακόμη και για την απόθεση επικίνδυνων αποβλήτων,
ενέκριναν την επέκταση του λιμανιού, ενέκριναν φωτοβολταϊκό πάρκο 1000 ΜΒ στη θυγατρική Λάρκο Ενεργειακή, ενέκριναν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από το Μαυρομάτι στη Λάρινα και κατασκευή υποσταθμού αναδιανομής. Όλα αυτά βέβαια ενισχύουν τις προβλέψεις ότι τελικά οι δυσμενείς εξελίξεις για τη Λάρκο είναι άμεσες για τους εργαζόμενους αλλά και για ολόκληρη την περιοχή της Στερεάς. Κι όμως όλοι τους ξέρουν πως το νικέλιο της Λάρκο είναι χαρακτηριστική απόδειξη των τεράστιων παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει η Ελλάδα στον τομέα των μεταλλικών ορυκτών αλλά και γενικότερα της εξόρυξης. Αποδεικνύει δηλαδή πως η Ελλάδα είναι αυτό που λέμε δεν είναι ψωροκόστενα. Είναι αντικειμενικά μια πραγματικά πλούσια χώρα που μπορεί να καλύψει τις εγχώριες λαϊκές ανάγκες, που μπορεί να οδηγήσει το λαό μας να ζει καλύτερα. Αυτό είναι πρόοδος σήμερα και όχι οι όποιες παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας να αξιοποιούνται όπως αξιοποιούνται μόνο για την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, καταδικάζοντας την εργατική τάξη, το λαό, σε φτώχεια, σε ανεργία, σε ανασφάλεια, σε απληρωσιά. Και το κύριο ερώτημα παραμένει. Γιατί σε μια χώρα τόσο πλούσια σε νικέλιο η παραγωγή ανοξείδων του χάλιβα είναι ανύπαρκτη? Γιατί σε μια χώρα τόσο πλούσια σε μεταλλικά ορυκτά η μεταλλοβιομηχανία δεν αναπτύσσεται για να καλύψει τις ανάγκες όλων των εργαζομένων? Η απάντηση βρίσκεται στις σημερινές σχέσεις παραγωγής που εγκλωβίζουν και αναπτύσσουν τις παραγωγικές δυνάμεις μόνο στο βαθμό που υπάρχει μεγάλο κέρδος για τους λίγους, για την ολιγαρχία. Αυτό το καπιταλιστικό κέρδος είναι και το βασικό εμπόδιο που οι τεράστιες αυτές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό προϋπόθεση λέμε για πραγματική φιλολαϊκή ανάπτυξη και αξιοποίηση του νικελίου, του βοξίτη, του λιγνίτη, γενικότερα όλων των ορυκτών πόρων και όλων των πλούσιων πηγών της χώρας και ειδικά εδώ στη Φθιώτιδα που είναι διάσπαρτη και γεμάτη από αυτά όπως και όλη η Στερεά, είναι ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης. Με εργατική εξουσία, εξουσία πραγματική δηλαδή του λαού, η οποία θα ξεριζώσει αυτό το καπιταλιστικό κέρδος για τους λίγους, είτε των ιδιωτικών είτε του κρατικού μονοπόλιου ως κινήτρου της παραγωγής. Θα κοινωνικοποιήσει το σύνολο αυτών των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και κάτω από ένα πραγματικά επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και των υπηρεσιών θα αναπτύσσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Εργοστάσια, μεταλλεία, ορυχεία, γη, όλος ο πλούτος θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του εργαζόμενου λαού, ο οποίος θα μπορεί έτσι να αποφασίζει να τον διαχειρίζεται με βάση τις δικές του ανάγκες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μια βόλτα να κάνουμε εδώ στη Λαμία, συνολικά στις πόλεις και τα χωριά της Φθιώτιδας και ρωτήσουμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τα νέα παιδιά τι είναι τελικά πρόοδος, θα μας πούν με ένα στόμα οι νέες γενιές να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές. Και αυτό σημαίνει, θα συμπληρώναμε εμείς, να απολαμβάνουν πραγματικές σύγχρονες ανάγκες, να υπάρχει ευημερία. Και εμείς ρωτάμε όλους όσους νιώθουν προοδευτικοί, αριστεροί, δημοκράτες. Αλήθεια, είναι πρόοδος οι εργαζόμενοι σε αρκετές επιχειρήσεις εδώ στη Λαμία, στη Φθιώτιδα, να δουλεύουν σε εκπεριτροπής εργασία σήμερα, να παίρνουν άδεια χωρίς αποδοχές, κάτι βέβαια που δεν προβλέπεται και από πουθενά? Είναι πρόοδος
οι εργαζόμενοι σε πολλές επιχειρήσεις να προσλαμβάνονται με συμβάσεις τετράωρης ημερήσιας εργασίας, όπως συμβαίνει στα διάφορα σούπερ μάρκετ, σε καφετέριες, σε καταστήματα εστίασης εμπορίου, και στην πράξη να αναγκάζονται και με την απειλή της απόλυσης να εργάζονται 8 και πλέον ώρες και να ασφαλίζονται για τις επιπλέον, και φυσικά να αμείβονται και να ασφαλίζονται χωρίς να αμείβονται και να ασφαλίζονται συγγνώμη για τις επιπλέον αυτές ώρες. Είναι πρόοδος τελικά οι εργαζόμενοι να αναγκάζονται να εργάζονται και σε αργίες χωρίς πληρωμή μάλιστα και ασφάλιση για αυτές? Εργοδότες να μην πληρώνουν δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, άδειες, επιδόματα, ή όταν τα δίνουν να απαιτούν να επιστραφούν αυτά με την απειλή της απόλυσης? Μάλιστα, σε ορισμένες επιχειρήσεις το πρόβλημα έχει επεκταθεί και στην καταβολή του μηνιαίου μισθού, όπου εργοδότες υποχρεώνουν εργαζόμενους να επιστρέφουν μέρος του μισθού μετά. Είναι αλήθεια πρόοδος οι εργαζόμενοι να παραμένουν απλήρωτοι για μήνες έως και χρόνια, όπως συμβαίνει σε κάποιες επιχειρήσεις, ή ακόμη και να απολύονται χωρίς να πάρουν την αποζημίωσή τους? Χαρακτηριστικό το παράδειγμα μεγάλης επιχείρησης στον κλάδο των τροφίμων ποτών, η οποία οφείλει στους εργαζόμενους δεδουλευμένες αποδοχές από το 2011 έως το 2016. Και μόνο μετά από παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Λαμίας οι εργαζόμενοι πληρώθηκαν το 2018, ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν οφειλές του 19 αλλά και άλλων προηγούμενων ετών. Αλήθεια, είναι πρόοδος η ανακύκλωση της ανεργίας μέσω της περιβόητης κοινοφελούς εργασίας, όπου για παράδειγμα το 2018 η Φθιώτιδα στην περιφέρεια, στους δήμους, στο δασαρχείο, στις δομές προσφύγων και άλλες υπηρεσίες, εργαζόμενοι απασχολήθηκαν γύρω στους 700 ανθρώπους, ενώ στην κοινοφελή εργασία που τρέχει τώρα μάλιστα για το Δήμο της Λαμίας αλλά και στην περιφέρεια, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν ήδη ξεπερνούν τις 2.000. Συνεχίζεται η ανακύκλωση της ανεργίας με τα γνωστά επιδοτούμενα προγράμματα που εξασφαλίζουν όμως πάμφθινο, πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό και βέβαια ζεστό χρήμα μόνο στις τσέπες της μεγαλοεργοδοσίας. Είναι αλήθεια να μας απαντήσουν οι κυβερνώντες πρόοδος οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ στη Φθιώτιδα να φτάνουν τους 7.500 και μόλις το 10% από αυτούς να παίρνει επίδομα ανεργίας, ενώ φυσικά δεν υπολογίζονται ως άνεργοι οι χιλιάδες που κάνουν ελάχιστα ημερομίσθια κάθε χρόνο? Το είδαμε τώρα στο έργο της Ε65 που αναμένεται να ξεκινήσει, όπου για λίγες θέσεις εργασίας έχουν κάνει αιτήσεις πάνω από 1.500 άνεργοι. Είναι πρόοδος να μην εφαρμόζονται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς? Κάθε εβδομάδα στη χώρα μας υπάρχει και ένας νεκρός εργαζόμενος. Στο νομό Φθιώτιδας καταγράφηκαν πάνω από 40 εργατικά ατυχήματα μέσα στο 2018 με τα 2 θανατηφόρα. Χώρια αυτά που δεν δηλώνονται κάτω από το φόβο της απόλυσης, και όλα όσα περιγράφουμε βεβαίως είναι φανερό ότι όχι μόνο δεν είναι πρόοδος, αντίθετα είναι πραγματικός μεσαίωνας. Είναι ο μεσαίωνας στις εργασιακές σχέσεις τον οποίο διαμόρφωσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, διατήρησε και ενίσχυσε παραπέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας αφήσουν λοιπόν, τους λέμε, τα παραμύθια, τα περί προοδευτικής συμμαχίας και άλλα διάφορα. Γιατί είναι παραμύθια όσα λέει ο κύριος Τσίπρας περί δίθεν δίκαιης ανάπτυξης και ο κύριος Μητσοτάκης περί βιώσιμης ανάπτυξης για όλους.
Ας έρθουν να το πούν εδώ στους αγρότες της Φιώτιδας επίσης, που δίνουν πραγματική μάχη επιβίωσης. Γιατί οι μικροί, οι μεσαίοι αγρότες αντιμετωπίζουν σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα εξαιτίας ακριβώς και της έλλειψης των αναγκαίων έργων υποδομής, κυρίως των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Γι' αυτό και δημιουργούνται εκτός των άλλων και επιπλέον δυσκολίες στην παραγωγική διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τις βροχοπτώσεις του χειμώνα, τόσο της φετινής χρονιάς όσο και της περσινής, στο οροπέδιο του Δομοκού ξαναδημιουργείται η λίμνη της Ξινιάδας, όπου μεγάλο μέρος στρεμμάτων της συγκεκριμένης περιοχής βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το νερό, ενώ για τη φετινή χρονιά με δυσκολία θα μπουν στην καλλιέργεια χιλιάδες στρέμματα. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση σε πολλές άλλες περιοχές, τόσο στον κάμπο της Λαμίας όσο και στην περιοχή της Λοκρίδας. Ας έρθουν οι κυβερνώντες και όλοι οι συνυπεύθυνοι λοιπόν να τα πούν εδώ αυτά στον ομό μας, όπου μεγάλο μέρος επίσης των ελαιοπαραγωγών τη φετινή χρονιά έμεινε χωρίς εισόδημα ή μειώθηκε το εισόδημά του κατακόρυφα εξαιτίας των σημαντικών ζημιών που υπέστη η παραγωγή λόγω της μη εκπόνησης από την πλευρά της περιφέρειας στερεάς σχεδίου για τη δακοκτονία. Μια διαδικασία την οποία χρηματοδοτούν βέβαια οι ίδιοι αγρότες, αφού γίνεται παρακράτηση για αυτό το λόγο με ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της παραγωγής που πάει στα λιοτρίβια. Αποτέλεσμα, πολλοί αγρότες οδηγούνται στο ξεκλήρισμα. Από την άλλη μεριά, οι χαμηλές τιμές που δίνουν οι εμποροβιομήχανοι και οι εκβιασμοί από την πλευρά τη δική τους στους κτηνοτρόφους οδηγούν πολλούς κτηνοτρόφους, ιδιαίτερα της δυτικής Φιώτιδας, να προτιμούν τη σφαγή των κοπαδιών τους ώστε να φύγουν από την κτηνοτροφική παραγωγή όπως όπως. Γενικά, οι χαμηλές τιμές και το υψηλό κόστος παραγωγής στα αγροτικά εφόδια οδηγεί τους μικρομεσαίους αγρότες στην απαξίωση της παραγωγής τους, τελικά δηλαδή στο ξεκλήρισμα. Σε πολλές περιοχές της Φιώτιδας αυτό εκφράζεται με πραγματική ερήμωση της υπαίθρου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στην καλύτερη περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ και που μπορούν να εγγυηθούν είναι να παραμείνει η κατάσταση ως έχει, εκτός από τα παραπάνω και σε όλα τα άλλα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η υγεία, η παιδεία, δηλαδή υποβαθμισμένη, εμπορευματοποιημένη, χωρίς να καλύπτει το παραμικρό ούτε στοιχειώδες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Τι σημαίνει αυτό? Πως στην καλύτερη περίπτωση θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και για τη μόρφωση από το νήπιο, από την πρώτη δημοτικού, γυμνάσιο, λύκειο και σε συνέχεια βέβαια για τα παιδιά μας που θέλουν να σπουδάσουν. Θα συνεχίσουμε να την πληρώνουμε τη μόρφωση των παιδιών μας και με το νέο σχέδιο Γαβρόβλου για το λύκειο και το σύστημα εξετάσεων και όλα τα υπόλοιπα. Ένα σχέδιο που κάνει το σχολείο ακόμα πιο εξοντωτικό, ακόμα πιο σκληρό εξεταστικό κέντρο, με περισσότερα φροντιστήρια, λιγότερες βέβαια τελικά γνώσεις για τους μαθητές. Ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται ζηλεύουν και οι υπουργοί, οι προηγούμενοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που γιατί θέλουν να βάλουν, λέει, αυτή την υπογραφή τους σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, αφού πάνω κάτω τα ίδια πρεσβεύουν κι αυτοί. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβά και για την υγεία της οικογένειάς μας. Γιατί ποιος από τους δυο, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να εγγυηθεί
ότι θα αλλάξει πραγματικά αυτή η άθλια κατάσταση στην υγεία. Τι θα αλλάξει, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο Λαμίας, στα κέντρα υγείας, όπου η κατάσταση κρίνει τα παράδεκτη, όποιος κι αν είναι πρώτος ή δεύτερος από αυτούς. Αφού υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις, τόσο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τα κέντρα υγείας δεν μπορούν να καλύψουν σε πολλές περιπτώσεις ούτε στοιχειώδη περιστατικά. Ο τραγικός θάνατος των δύο παιδιών το προηγούμενο διάστημα στη Λαμία δημιούργησε πραγματικό έλλειμμα εμπιστοσύνης σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του νοσοκομείου της Λαμίας, αφού υπάρχουν ελλείψεις σε βασικές ιατρικές ειδικότητες, όπως είναι παιδίατροι, αναισθησιολόγοι, χειρούργοι και άλλοι. Και μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο πρέπει να εξυπηρετήσει χιλιάδες εργαζόμενους, χιλιάδες συνταξιούχους, λαϊκές οικογένειες. Κανείς τους, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία μπορούν με σχέδιο να καλύψουν αυτές τις ανάγκες του λαού μας για παιδεία, για υγεία, για δουλειά, για ζωή με δικαιώματα. Γιατί το σχέδιό τους είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Και μόνο οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι ζωντανές δυνάμεις, είτε στην παιδεία είτε στην υγεία, στα νοσοκομεία παντού, είναι αυτοί με τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους και με τα τόσα εργασιακά και άλλα μισθολογικά προβλήματά τους που βάζουν ένα χέρι, έτσι ώστε να μην θρυνούμε θύματα, έτσι ώστε να μπορούμε να υπάρχουμε, να παλεύουμε και σε συνέχεια να ανοίγουμε με τον αγώνα μας και μόνο καινούριους δρόμους. Έμπρος, λέει, βρίσκει στο κεφάλι με το κουκουέ, έχει θέση και πάλι. Γι' αυτό και λέμε, μόνο το επεξεργασμένο σχέδιο του ΚΚΕ απαντά στην ανάγκη του λαού να καλύψει αυτές τις σύγχρονες ανάγκες. Προϋπόθεση βέβαια είναι ένας λαός οργανωμένος, αποφασισμένος να βαδίσει το δικό του δρόμο, να επιβάλλει το δίκιο του για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. Γιατί σήμερα το ξαναλέμε, θα μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσουμε καλύτερα με μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της παραγωγής, της οικονομίας, της κοινωνίας. Αυτή η κοινωνικοποίηση θα απελευθερώσει αυτές τις μεγάλες αναξιοποίητες παραγωγικές δυνατότητες που έχει σήμερα η Ελλάδα και μπορούν να ικανοποιήσουν όλο το λαό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το πραγματικό τελικά δίλημα που μπαίνει μπροστά στο λαό μας είναι ένα. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που αποδεδειγμένα φέρνει νέα προβλήματα, νέα δεινά, ή θα αποφασίσουμε να αντεπιτεθούμε μαζικά, δυναμικά παντού για να ανοίξει επιτέλους αυτός ο δρόμος για την ικανοποίηση όλων αυτών των κοινωνικών αναγκών. Η δική μας απάντηση είναι αντεπίθεση. Αντεπίθεση παντού με ισχυρό ΚΚΕ. Και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές και στις δημοτικές και περιφερειακές. Στις ευρωεκλογές η μοναδική καθαρή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα, σε αυτό το αντιλαϊκό της οπλοστάσιο και περιεχόμενο, μπορεί να εκφραστεί μόνο με την αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν παλεύει γενικά και αφηρημένα για μια αποδέσμευση από αυτή τη λυκοσυμμαχία, με στόχο όμως η Ελλάδα να ενταχθεί σε μια άλλη ιμπεριαλιστική λυκοσυμμαχία ή για μια απλή αλλαγή νομίσματος, όπως λένε κάποιοι. Το ΚΚΕ δεν είναι ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα
σαν αυτά που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σε όλη την Ευρώπη για να υπηρετήσουν συμφέροντα τμήματων του μεγάλου κεφαλαίου σε μια σειρά χώρες που σε αυτή τη φάση επιλέγουν την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι ειλικρινά αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέει αυτή την πάλη με την ανάγκη για ριζικές αλλαγές, για ανατρεπτικές εξελίξεις και στην οικονομία, συνολικά στην κοινωνία. Παλεύει με συνέπεια ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα, ενάντια στις αντιδραστικές πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε το κάναμε αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έμοιαζε ακλόνητη και σήμερα που πολλαπλασιάζονται και βαθαίνουν τα ρήγματα στο εσωτερικό της. Και τότε που οι άλλοι μας έλεγαν ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια αν μπούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη και θα έχουμε πολλά ωφέλη, και τώρα που δυναμώνει συνολικά η αμφισβήτηση, ο προβληματισμός, η δυσαρέσκεια των λαών. Αντεπίθεση απαντούν και όλοι οι υποψήφοι της λαϊκής συσπήρωσης σε δήμους και περιφέρειες, σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του λαϊκού μας κινήματος, των ριζοσπαστικών συσπηρώσεων, από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, από το αγροτικό κίνημα, από το κίνημα των ΕΔΕ, από την νεολαία, από τους επιστήμονες. Αντεπίθεση είναι η δική μας απάντηση σε αυτή την επίθεση που επεξεργάζονται καλά οι ενώσεις του μεγάλου κεφαλαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις υλοποιούν τα διάφορα αστικά κόμματα που έρχονται στις κυβερνήσεις κάθε φορά και τις εξειδικεύουν τοπικά οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες τους. Ξέρουμε πολύ καλά πως οι θέσεις του ΚΚΕ, οι προτάσεις μας, έχουν οικονομικό και πολιτικό κόστος. Μόνο όμως για την εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για το πολιτικό προσωπικό αυτών που τους στηρίζει και κεντρικά και τοπικά. Οι προτάσεις μας μόνο αυτούς πιέζουν, στριμώχνουν, ενώ αντίθετα αποτελούν πραγματική όαση ανακούφισης, ανάσα ζωής για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, για τους συνταξιούχους, για τους νέους και τις νέες. Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές γιατί είναι φιλολαϊκές, γιατί απαντούν στις ανάγκες του λαού και η πραγματοποίησή τους απαιτεί σύγκρουση με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις, αλλάζουμε τους σχετισμούς για να πάρει ανάσα ο λαός και να δυναμώσει την πάλη του, για να επιβάλει ένα άλλο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης που θα έχει αυτό ως προτεραιότητα, την ικανοποίηση δηλαδή των αναγκών του. Και αυτό είναι δυνατό να γίνει με άλλο προσανατολισμό. Με προσανατολισμό και σχέδιο αξιοποίησης όλων των αντικειμενικών δυνατοτήτων που έχει η εποχή μας, που έχει η χώρα μας. Με εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στις δυνατότητες του ελληνικού λαού να οργανώσει. Με προϋπόθεση ο λαός να βρεθεί πραγματικά στην εξουσία, να κάνει κουμάντο αυτό στην οικονομία και στην κοινωνία. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι σε Πάτρα, σε Πετρούπολη και Σαριανή, Χαϊδάρη, Ικαρία, οι εκατοντάδες δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της λαϊκής συσπήρωσης, το πεντάχρονο που πέρασε, έδρασαν με τα αιτήματα του λαϊκού μας κινήματος. Εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Με πλήθος αγωνιστικών δράσεων πρόβαλαν λαϊκά προβλήματα, απέσπασαν και κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα και κουράγιο στο λαό. Οι δήμαρχοι και οι δημοτικές πλειοψηφίες στους δήμους που ασκήσαμε διοίκηση, έχοντας στο επίκεντρο της προσοχής μας τις λαϊκές ανάγκες, εμπόδισαν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη λαϊκών οικογενειών.
μείωσαν σημαντικά τη δημοτική φορολογία, χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου, στήριξαν τα σχολιά, διέδριναν το δίκτυο των παιδικών, των βρεφικών σταθμών, πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει στη φτώχεια, στήριξαν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στους Δήμους τους, υπερασπίστηκαν και διεύρυναν με λαϊκές κινητοποιήσεις τους χώρους πρασίνου, τους χώρους αθλητισμού, αναψυχής. Διεκδίκησαν γενικότερα έργα αντισεισμικής, αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής προστασίας. Διεύρυναν το μέτωπο και τον αγώνα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την πρόληψη παράλληλα, τα προγράμματα θεραπείας. Διεκδίκησαν χώρους και υποδομές προς όφελος του ελληνικού λαού, προς όφελος των δημοτών τους. Αντεπίθεση απαντούν επίσης και ένας προς έναν όλοι όσοι και όσες αποφασίζουν να συμπαραταχθούν, να συμπορευθούν με το ΚΚΕ. Γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού μας. Στις επάλξεις του αγώνα για αυτά τα δίκαια του λαού μας άφησαν κάποιοι και κάποιες πριν μερικά χρόνια και εκεί μας ξαναβρίσκουν πάλι για να βαδίσουμε ξανά μαζί χέρι-χέρι με μια μεγάλη αγκαλιά που έχει μόνο το ΚΚΕ, όχι μόνο μπροστά στις εκλογές αλλά και μετά από αυτές. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, που συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ, άσχετα και από τους δικούς τους προβληματισμούς, τις επιμέρους διαφωνίες ή τις διαφορετικές σκέψεις και απόψεις τους. Συμπορεύονται με το ΚΚΕ όμως στον αγώνα, στο κίνημα και στις εκλογικές μάχες. Μαζί θα βρεθούμε όλοι χέρι-χέρι σε όλους τους αγώνες που έρχονται, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος μπροστά μας, για να εμποδίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα, για να κερδίσουμε ανάσες, δικαιώματα, να έχουμε νέες κατακτήσεις, να ανοίξουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, αυτό το δρόμο της ικανοποίησης μόνο των αναγκών του λαού. Με νέες επιτυχίες λοιπόν στις εκλογές της 26ης Μαΐου, με υποψήφιο περιφερειάρχη τον Κώστα Μπαζδέχη, με υποψήφιο δήμαρχο Λαμίας τον Γιώργο Δενικά και με όλους τους υπόλοιπους υποψήφιους της Λαϊκής Εισπύρωσης, όλη την Φιώτιδα και την Ευρετανία. Με τους 42 υποψήφιους πραγματικές προσωπικότητες της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του στόχου, αγωνιστές στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, που έχουμε μαζί μας σήμερα δύο από αυτούς, τον Γιάννη Βάγκο από τη Βιωτία, γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, και τον Γιάννη Αγγέλου συνταγματάρχη αναποστρατεία, επίσης στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος, που θα τους ακούσουμε σε λίγο όλους. Γεια σας, καλή δύναμη, ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα τα καταφέρουμε ευρώς για νέες νίκες, για νέες επιτυχίες.